η Δήμη έχουμε ήδη κάνει και με το παραπάνω από ό,τι πρέπει η οικονομία στις δαπάνες μας. Από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του πρόγραμματος Σταθερότητα, η αυτοδιοίκηση κλήθηκε να συνεισφέρει με μειώσεις στη χρηματοδότησή της πολύ μεγαλύτερες σε ποσοστό από αυτές της κεντρικής διοίκησης αλλά και των Υπουργείων. Το σύνολο των πόρων που διατέθηκαν για την αυτοδιοίκηση, για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα, το 2009, μαζί με τα μικρά έργα και συντηρήσεις, δηλαδή αυτό που λέμε ΣΑΤΑ, έφταναν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για το 2012 προβλέπεται σε λιγότερο από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι κανένας άλλος τομέας του δημοσίου δεν προχώρησε μέσα σε αυτό το διάστημα της κρίσης σε εξοικονομήσεις που βρίσκονται γύρω στο 50%. Μια από τις διαδικασίες που συνέβαλαν να γίνουν εφικτές αυτές τις περικοπές είναι η υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης του νόμου Καλλικράτης. Στο επίπεδο των δομών της αυτοδιοίκησης, η σημείωση του Καλλικράτη ξεπέρασε το 70%. Δηλαδή, δεχθήκαμε να έχουμε την μεταρρύθμιση μέσα σε αυτές τις ειδικές συνθήκες παρά τις μειώσεις που είχαμε. Με αποτέλεσμα να παλεύουμε διαρκώς για την υλοποίηση των νέων θεσμών, χωρίς τα στοιχειώδη μέσα και με μεγάλα κενά στο προσωπικό. Ακόμα και αν έρθουμε στους μισθούς των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, θα δείτε ότι οι μειώσεις σωρευτικά την τελευταία διετία φτάνουν το 40%. Μια άλλη πλευρά του προβλήματος είναι τα μεγάλα κενά που δημιουργήθηκαν στις υπηρεσίες των Δήμων, με το πάγωμα των προσλήψεων και τη δραστική μείωση των αριθμών των συμβασιούχων. Τονίζω ότι η θέση της αυτοδιοίκησης εδώ και πολλά χρόνια είναι η κάλυψη των αναγκών μας με μόνιμο προσωπικό και με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Εν τω μεταξύ, οι Δήμοι έχουν επιφορτιστεί τα τελευταία χρόνο με όλο και περισσότερες αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Το γνωρίζει καλά η κοινωνία, από την καθαριότητα και τη συντήρηση του πρασίνου, τη συντήρηση των σχολείων, τη λειτουργία των παιδικών ρεφονιμπιακών σταθμών, τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, τα ΚΑΠΗ, τα ΚΕΠ, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Παράλληλα, όπως πάντα συνέβαινε, αλλά πολύ περισσότερο μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία που ζούει η χώρα μας, οι Δήμοι δίνουν έναν αληθινό αγώνα για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ότι η αυτοδιοίκηση έχει υπομειστεί το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών του κράτους για την ανακούφιση των πολιτών που πλήρονται περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Μπροστά στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης, η αυτοδιοίκηση υλοποιεί σε κάθε γωνιά προγράμματα και στήριξης όλων αυτών των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Μετά από αυτή την τόσο γινόταν πιο περιληπτική περιγραφή της γενικότερης κατάστασης, καταλαβαίνετε νομίζω ότι πόση έκπληξη νιώσαμε όλοι οι αυτοδιοικητικοί όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι στους ΚΑΠ του Φεβρουαρίου με νέες μειώσεις κατά 15% χωρίς καμία ειδοποίηση. Καταλαβαίνετε επίσης πόση αγωνία περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το θέμα των 450 εκατομμυρίων ευρώ που δικαιούμαστε και κατά λάθος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Γιατί είναι ξεκάθαρος και αμέσως πλέον ο κίνδυνος, είναι ξεκάθαρος ο κίνδυνος και άμεσος πλέον να διακοπούν οι λειτουργίες σημαντικών υπηρεσιών που παρέχουμε στους δημότες. Θεωρούμε λοιπόν ότι αποτελεί στάση ευθύνης για μας να πούμε φτάνει πια η υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης των θεσμών, των αυτοδιοικητικών θεσμών και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Με την αυριανή μας κινητοποίηση αποφασίσαμε να υπερασπιστούμε την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών και τη λειτουργία των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Έναν αγώνα στον οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση όλων των συμπολιτών μας. Οι περικοπές είναι αυτές που είπε ο κ. Σαγάτης. Όμως όταν έρχονται η ΚΑΠ να πάρει στοχή ποσό από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, όλο αυτό το ποσό παρακρατείται στην πηγή. Διότι είτε χρωστάνε οι Δήμοι από προηγούμενα δάνεια, είτε πάρα πολλοί από τους προμηθευτές ή τα έργα έχουν προσφύγει και γίνεται παρακράτηση στην πηγή. Αποτέλεσμα αυτού είναι αρκετοί Δήμοι, περισσότεροι από 10 αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας, οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι Δήμοι? Κανείς από εμάς δεν περίμενε όταν είπε να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση με όραμα να φτιάξει τον τόπο του,
με στόχο να σχεδιάσει αυτόν τον τόπο του για την επόμενη δεκαετία, ότι δεν θα έχει τα στοιχειώδη. Και τι αναγκαζόμαστε να κάνουμε εμείς, μια που δεν μπορούμε να κάνουμε έργα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε προμηθευτές, δεν μπορεί. Επιτρέψτε μου, κάνουμε τους μανάβηδες. Φέρνουμε πατάτες για να εξυπηρετήσουμε την περιφέρεια στο κέντρο, αλλά και για να τους δώσουμε τη τιμή. Έχουμε δηλαδή φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ξεχάσει ότι ο Δήμαρχος είναι για να σχεδιάζει μια πόλη το αύριο. Είναι ο Δήμαρχος ο οποίος σχεδιάζει μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει καλύτερη την ποιότητα ζωής. Και αυτή την έννοια ξεχάσαμε να τη λέμε πια. Λοιπόν, δεν πάει άλλο περικοπή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε το μικρότερο ποσοστό στην υπόθεση δημοσίου χρέους. Και παρόλα αυτά, όπως είπε με στοιχείο ο Πρόεδρος, έχουμε συμβάλει τα μέγιστα σε αυτές τις περικοπές. Υπάρχουν μηχανισμοί που δεν θέλουν να πω από πού προέρχονται, που καθημερινώς διαβάλλουν την τοπική αυτοδιοίκηση περί ρεμούλας και περί κλοπής και περί και περί και περί. Διαβάστηκαν προχτές δύο αφορμή τα πρακτικά του 2009 του Ελεκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κρίθηκαν προληπτικά ποια τιμολόγια δεν θα είχαν τη δυνατότητα πληρωμής. Και αυτό μεταφράστηκε ότι είχαν ότι αυτά τα λεφτά είχαν κλαπεί. Μα αυτά δεν πληρώθηκαν. Γυρίστηκαν πίσω από το Ελεκτικό Συνέδριο. Ζούμε λοιπόν, για να κεφαλαιώσω, μην σας παίρνω τον χρόνο και να ρωτήσετε εσείς, σε μια κατάσταση που σου δίνει αρμοδιότητες, δεν σου δίνει προσωπικό, δεν σου δίνει χρήματα και απ' την άλλη λέει ότι εσύ φταίς και το χάρη το δικό τους. Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο βήμα του κινητοποιήσεων. Θα ξανακάνουμε διοικητικό συμβούλιο, όπως έχουμε πει, σύντομα για να βασίσουμε τα επόμενα μέτρα. Η Γενική Συνέλευση του Δημάρχου αποφάσισε αύριο στις 12 η ώρα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Ιστορικών στην πλατεία Κλαθμόνος και συνάντηση με τον Υπουργό, τον κ. Γιαννίτση. Επίσης αύριο, 11 με 3, η Δήμη θα είναι κλειστή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δημάρχου. Αμέσως μετά, αναλόγως και τις απαντήσεις, θα υπάρξει Γενική Συνέλευση πάλι των Δημάρχων την Πέμπτη.